Καλό μεσημέρι από τη Μόσχα, που πενθεί σήμερα για τους 23 μέχρι στιγμής νεκρούς του χθεσινού δυστυχήματος στο μετρό της Ρωσικής πρωτεύουσας. Πρόκειται για το χειρότερο δυστύχημα στην ιστορία της 79χρονης ιστορίας του μετρό. 40 περίπου από τους 200 τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Μια ειδική επιτροπή συνεδριάζει για να εντοπιστούν επακριβώς τα αίτια. Υπόσχονται ότι αύριο θα έχουν αποτέλεσμα, ενώ τουλάχιστον δύο τεχνικοί υπεύθυνοι για την πρόσφατη επισκευή της γραμμής συνελήφθησαν. Όλες οι εκδοχές εγκλίνουν σε ένα ελαττωματικό ψαλίδι της γραμμής σε σημείο διακλάδωσης που έριξε με ταχύτητα το σειρμό πάνω στο τείχομα της σύραγγας. Η επιχείρηση επαναλειτουργίας της γραμμής ολοκληρώνεται σήμερα, καθώς ειδικά σε ορισμένα σημεία η άμορφη μάζα του σιδήρου από τα τρία βαγόνια προκαλούσε προβλήματα και ήταν δύσκολη η απομάκρυνσή τους. Μία από τις πιο συγκινητικές σκηνές διαδραματίζεται στο Κίεβο, όπου στην πρεσβεία της Ρωσίας Ουκρανοί πολίτες συνεχίζουν να αποθέτουν λουλούδια και κεριά στη μνήμη των θυμάτων του μετρό της Μόσχας.